Αγία, έλεγε γιατί δεν πάω από εκεί. Δεν μπορώ, μου λείψανε. Παιδιά, σήμερα ένιωσα. Καταρχήν, εχθές μου πήγα σπίτι μου μεσημεριάτικα, είπα και τώρα τι κάνεις, Ελένη. Δηλαδή, είναι αυτό που λες. Κάτσε, γιατί είμαι αλλιώς μονταρισμένη και προγραμματισμένη στη ζωή μου. Είναι αυτό που λες. Πήγα σπίτι μου, κοίταγα δεξιά-αριστερά, καλά δεν ήταν και κανείς, γιατί έφτασα 3 η ώρα, 3 και 5, ούτε τα παιδιά είχαν σχολάσει. Και λες, ωραία, και τώρα εγώ πώς το κάνω τώρα. Ναι, ρε παιδιά, με μία μέρα, αλλά ήταν εκτός μέρας μου, κατάλαβες. Και τα έχεις χαμένα. Και σήμερα ερχόμουν, αφού δεν ήρθα εδώ από τις 8 παρά να ανοίξω το. Να πω ποιο έρχεται για να δω ποιο είναι εδώ. Τέτοια ανάγκη είχα να μπω στο περιβάλλον μου. Τελικά, ακόμα και όταν γκρινιάζεις και λες, εγώ κουράστηκα ή πω αυτό, εκείνο, το άλλο. Λέμε, γιατί πολλά μέσα στην καθημερινότητα σου έρχονται. Όταν όμως αυτό που πραγματικά αγαπάς, τσακ, το χάσεις για μια μέρα τώρα λέμε. Κάπως δεν σου έρχεται πολύ καλά. Ναι. Εντάξει, και σε εμάς έλειψε. Και αποαστάθμιτο. Εχθές θα πω ένα παράδειγμα, παιδιά. Εντάξει,